Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε το εισαγωγικό μάθημα του musicality που κάνουμε στη σχολή μας. Ουσιαστικά θα κάνουμε το πρώτο μάθημα που έρχεται κάποιος να παρακολουθήσει όταν έρχεται στο musicality και θα δώσουμε και λίγο κάποιες προφορίες παραπάνω. Χρήσιμα θα είναι. Τώρα, είμαστε στο FL Studio, σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι free version, εδώ πέρα το trial, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να κάνετε ό,τι κάνω και εγώ ακριβώς το αντίστοιχο όπως θέλετε εσείς. Τώρα, τι βλέπουμε λίγο μπροστά μας. Θα χρειαστούμε μόνο 3 πράγματα από όλα αυτά. Ερχόμαστε εδώ πέρα και πάμε στα packs, στα legacy, στα drums και στο hip hop. Και εδώ πέρα ουσιαστικά έχει κάποιους ήχους στο FL Studio που είναι ήδη hip hop, σαν ακούσματα. Και όπως βλέπετε έχει 3 κατηγορίες εδώ που είναι τα hats, τα kicks και τα snares. Εμείς στο μάθημα του musicality ασχολούμαστε με τα kicks κατά βάση, γιατί τα hats και τα snares είναι fixed, είναι πολύ σταθερά σχεδόν σε κάθε beat. Ελάχιστα δηλαδή αλλάζουν. Τα kicks όμως αλλάζουν πάρα πολύ και δίνουν και πάρα πολύ groove, αναλόγως με το πώς είναι δομημένα. Οπότε εμείς σε αυτό το μάθημα ουσιαστικά προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τα kicks που βρίσκονται στο μέτρημα, στο οχτάρι δηλαδή, και το οποίο αυτό μας εξυπηρετεί βέβαια και σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Αν μάθουμε να βρίσκουμε kicks, μετά οτιδήποτε ακούμε θα ξέρουμε πού βρίσκεται και πώς μετριέται. Αυτός είναι και όλος ο σκοπός του μαθήματος. Οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο το μάθημα. Πρώτο πράγμα λοιπόν που βλέπουμε εδώ πέρα το kick μας είναι αυτό το άκουσμα. Okay, είναι πιο βαθύ δηλαδή. Ναι, και δεν είναι ένας ήχος, υπάρχουν πολλές μορφές. Που είναι πιο επεξεργασμένος, πιο ηλεκτρονικός. Οπότε, ας ακούσουμε λίγο και τα άλλα. Έχουμε και τα hats μας. Που είναι πιο ψηλός ήχος και τα snare μας. Ναι, που είναι λίγο πιο στη μέση. Οπότε, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ερχόμαστε εδώ. Βρίσκουμε το hip hop kit που υπάρχει. Το δεύτερο πράγμα, ερχόμαστε εδώ πάνω σε αυτήν εδώ πέρα την ευθεία και κοιτάμε τα layer μας. Εδώ πέρα. Τα layer μας, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μιλώντας σε χορευτικά πλαίσια, μισό λεπτάκι, θα τα σβήσω, έχουμε το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κάτσε να εμφανίσω και αυτά να υπάρχουν. Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά αυτά τα γκρι που είναι η μονή αριθμή, τα κόκκινα είναι η ζυγή αριθμή, οπότε πάει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Εδώ πέρα ουσιαστικά αυτό είναι το 1, το 2, το 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτό είναι το οχτάρι μας. Οπότε άμα αυτό το ακούσουμε, είναι πολύ γρήγορο. Και αυτό μας πηγαίνει απευθείας στο τρίτο κομμάτι που κοιτάμε, που είναι εδώ πέρα, είναι τα BPM μας. Τα BPM ουσιαστικά που είναι beats per minute, είναι πόσοι χτύποι ακούγονται μέσα σε ένα λεπτό. Δηλαδή εδώ πέρα, όλοι αυτοί οι χτύποι ακούγονται μέσα σε ένα λεπτό 130 φορές. Άμα αυτό το χαμηλώσουμε, έτσι το πάμε πολύ χαμηλά, αν το φέρουμε κάπου στα 70, θα ακούγεται έτσι. Θα πηγαίνει δηλαδή με 70 χτύπους το λεπτό και άμα το πάμε π.χ. και στο 60 θα είναι ακριβώς ανά δευτερόλεπτο. Πηγαίνει δηλαδή όπως πάνε και τα δευτερόλεπτα. Η hip hop βρίσκεται από 80 μέχρι 100, 110 αν υπάρχει κάποια εξαίρεση στη μουσική της, στα χορευτικά beats τουλάχιστον.
Εγώ το βάλω στο 90 και εδώ είμαστε. Λοιπόν, προαιρετικά, άμα θέλετε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε εδώ δίπλα στα BPM τον μετρονόμο, το οποίο είναι αυτός ο ενοχλητικός ήχος που ακούγεται, που ουσιαστικά απλά κρατάει σταθερά το 1, 1, 1. Okay, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά άμα θέλετε και μετρονόμο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Οπότε, πάμε λίγο να φτιάξουμε το beat, τη βάση του. Τα hats μας κατά βάση σε ένα beat είναι στο 1 και στο και. Okay? Θα τα εξηγήσω βασικά και αυτά τώρα σε λιγάκι. Τα snares μας είναι στο 2, στο 4, στο 6 και στο 8. Και είναι κάπως έτσι. Λάθος. Κάτσε να το βάλω εδώ. Οπότε, όπως θα ακούμε εδώ πέρα, έχουμε τα hats μας, έχουμε το snare μας. Ας βάλουμε και τα kicks. Okay. Έχουμε δηλαδή kick, snare, kick, snare, kick, snare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Πάρα πολύ εύκολα μέχρι στιγμής. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τώρα έτσι πως το έκανα μπορεί να σας μπερδεύει λίγο αυτή η στρώση, αλλά γνωρίστε την. Και λοιπόν, έχουμε 1 και ξανά το πρώτο κόκκινο είναι το 1. Αυτά τα τρία τώρα τι είναι εδώ πέρα. Στο μέτρημά μας, το ενδιάμεσο, δηλαδή από το 1 μέχρι το επόμενο 1, αυτό εδώ το ενδιάμεσο είναι το και. End. Okay. Όταν μετράμε δηλαδή 1 και 2. Αυτό είναι το και. Άμα το ακούσουμε αυτό, ακούγεται έτσι. Ακούγεται έτσι. Okay, αυτό είναι το και. Τώρα, ανάμεσα από το 1 και το και υπάρχουν αυτό και αυτό, το οποίο είναι το E και το A. Είναι ουσιαστικά το 1, E, N, A. Και ξανά, 2, E, N, A, 3, E, N, A, 4, E, N, A, 5, E, N, A, δεν καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά έχουμε το beat μας, εδώ έτσι όπως είναι δομημένο, και εμείς μπορούμε να κάτσουμε τώρα και να βάλουμε όπου θέλουμε τα kicks μας και να δημιουργήσουμε διάφορα grooves. Okay. Οπότε, θα δοκιμάσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν...
Οπότε ουσιαστικά, όπως αυτά περνάνε εδώ πέρα και αλλάζουν θέσεις, έτσι αλλάζουν και, και τα grooves και το feeling που έχει το beat. Okay. Οπότε, πάμε λίγο να ακούσουμε, να καταλάβουμε τι ακούμε από το 1, το 1 μέχρι το 2 για αρχή και μετά ξανά από το 2 πάλι πίσω στο 3, δηλαδή στο επόμενο kick. Οπότε, κάτσε λίγο να τα ξαναφέρω εδώ αυτά. Λοιπόν, θα έχω, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τη διαφορά, ένα σταθερό που είναι kick, snare και ένα με την παραλλαγή. Ωραία. Το οποίο θα ξεκινήσουμε με το 1-1. Easy. Πάμε να δούμε το E. Τέλεια. Βρίσκεται λίγο στον αέρα κάπου στο ενδιάμεσο. Επιπλέει λίγο σαν άκουσμα. Πάμε στο end. Τέλεια. Πάμε στο A. Σούπερ, πάμε τώρα στο από την άλλη πλευρά, δηλαδή δεν είμαστε στο 1-E-N-A, πλέον είμαστε στο 2-E-N-A. Οπότε, οτιδήποτε εδώ ακούγεται πριν από το snare και τώρα θα ακούγεται μετά το snare. Okay? Οπότε. Σούπερ, πάμε και στο end. Ναι, και πάμε και στο A. Αυτό. Οπότε, παιδιά, όλο το point στην αρχή είναι να πιάσετε το τι ακούτε και πώς μετριέτε. Αυτό. Όλα είναι σε συσχέτιση με το snare, αυτό να θυμάστε. Άμα ακούτε δηλαδή κάτι που είναι, ας πούμε, εδώ πέρα, που είναι μπουκά, δηλαδή μπουκά, πάει kick, snare, okay? Γιατί το snare έρχεται τελευταίο. Οπότε ξέρετε ότι το kick σίγουρα βρίσκεται πριν από το snare. Άμα ακούσετε το snare πρώτα, καμπούμ, είναι καμπούμ, πάει καμπούμ, okay? Οπότε είναι μετά το snare. Αυτό. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο καλλιεργείται, δηλαδή όσο περισσότερη τριβή έχετε με αυτό, τόσο περισσότερη αντίληψη θα έχετε. Και εννοείται αυτό, μετά το αντιλαμβάνεστε με όλα τα υπόλοιπα ακούσματα, δηλαδή ό,τι ήχος και να μπει μετά, απλά και δεύτερο kick που λέει ο λόγος να μπει, κάτι διαφορετικό, αν μπορείτε να το αναγνωρίζετε, δεν είναι κάτι αυτό. Αν πω ότι έχω, ας πούμε, ένα τέτοιο beat εδώ πέρα, που πάει έτσι, το καταλαβαίνουμε. Αυτό. Δεν είναι περίπλοκο το musicality, θέλει επαφή και να το, δηλαδή να ακούσεις μερικά μοτίβα στο άκουσμά τους, ας πούμε, να ακούσεις το E και το A αποκλειστικά που ακούγεται έτσι. Ή το αντίστροφο, να ακούσεις το A και το E. Ακριβώς. Όπως και το A και το E, θα το φέρω και από εδώ. Τι άλλο, E και A, ναι. Αν ακούσεις, ας πούμε, αντί για 1 και το end, που είναι πολύ σταθερό,
πολύ δυνατό, πολύ direct να το πω έτσι. Άμα ας πούμε αντί για ένα πάει μια θέση πίσω, και σου δίνει και λίγο αέρα εδώ πέρα, υπάρχει ένας αέρας. Ναι, δεν πάει τόσο direct όπως ακούγεται αυτό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αυτό. Και στο musicality, άμα έστω και λίγο το αισθάνεστε διαφορετικά, σημαίνει ότι κάτι είναι διαφορετικό, δεν ακούτε. Δεν ακούτε απλά θορύβους. Άμα το αισθάνεστε ότι κάτι είναι διαφορετικό ή κάτι ακόμα υπάρχει ή κάτι λείπει ή το οτιδήποτε, σημαίνει ότι είναι εκεί, απλά δυσκολεύεστε να το αναγνωρίζετε. Αυτό, παιδιά, ό,τι ερώτηση έχετε, είτε στο μάθημα είτε απλά γράψτε μου, ξέρω, στα σχόλια, στείλτε μου μήνυμα, οτιδήποτε. Αν θέλετε κάτι, κάτι πιο συγκεκριμένο, εγώ μπορώ να κάνω αυτό το βίντεο, δεν μου είναι δύσκολη διαδικασία, τώρα που την έμαθα. Και τι άλλο, παιδιά, αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.